Η διπλωματική κρίση φαίνεται πως προκαλείται μεταξύ κρατών της Δύσης και της Τουρκίας. Σε μια περίοδο άκρως επικίνδυνη για την πολιτική επιβίωση του Ρετζέπτα και Περντογάν, δυτικές χώρες έχουν αποφασίσει να προκαλέσουν ένα διπλωματικό πρόβλημα, μια πίεση στην Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορεί να ερμηνευθούν τα γεγονότα, υπάρχει κάποιο θετικό εδώ για τη χώρα μας. Υπάρχει εδώ και αρκετέ μέρε το διπλωματικό α, σκληρό παιχνίδι που παίζεται μεταξύ χωρών τη Δύση και τη Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει να το αναλύσουμε λίγο, να δούμε τι υπάρχει από πίσω, διότι άλλο το τι ε, λένε οι δυτικέ κυβερνήσει, άλλο το πώ αντιδράει η Τουρκία, και υπάρχει και πραγματική, ε, το πραγματικό ζήτημα, ποια είναι η καρδιά του προβλήματο, ποιο είναι το πραγματικό θέμα εδώ. Να δούμε λίγο τι συνέβη. Λοιπόν, πριν από λίγε, ε, νομίζω, παραπάνω από εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Δυτικές χώρες ξεκίνησαν με το να κλείνουν τα προξενία τους, την λειτουργία των προξενίων τους στην Τουρκία και παράλληλα κάποιες εξ αυτών των χωρών ή και άλλες δυτικέ χώρες αποφάσισαν να δημοσιεύσουν στις τοσελίδες των Υπουργείων Εξωτερικών τους οδηγίες προς τους πολίτες τους που θα ταξιδεύουν στην Τουρκία καλώντας ουσιαστικά και να είναι προσεκτικοί ή αν μπορούν να αποφύγουν και, την, ε, και το ταξίδι στην, στην Τουρκία. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, ε, διότι ε, και πολιτικά και οικονομικά υπάρχουν ζητήματα εδώ, ωστόσο να το αναλύσουμε λίγο γιατί συνέβη και πώς συνέβη. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν οι πρεσβευτές, ε, συγγνώμη, ήταν η ΙΠΑ, η το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτέ οι χώρε οι οποίε προσωρινά έκλεισαν τι διπλωματικέ αποστολέ του. Επαναλαμβάνω, είπα Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. 9 χώρε, οι οποίε έχουν προκαλέσει ε, μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία και μεγάλε αντιδράσει από του Τούρκου οι οποίε αποφάσισαν να διακόψουν τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών του. Μάλιστα οι, οι πρέσβευτέ. Άρα δεν περιορίστηκε το θέμα σε προξενία, αλλά και σε επίπεδο πρεσβευτών, διότι οι πρεσβευτέ αυτών των εννέα χωρών κλήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Τουρκία ε, και από τον κύριο Τσαβούσογλου να δώσουν εξηγήσει για αυτήν τη συμπεριφορά του. Ποια είναι η επίσημη εκδοχή, τι ακριβώ συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο εννέα χώρε δυτικέ, που όπω τι βλέπουμε εδώ είναι ξεκάθαρα χώρε που είναι συμμαχικέ με την Τουρκία, Γερμανία, Ιταλία, ΙΠΑ και ούτω καθεξής. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια, ε, μια υποστήριξη της Τουρκίας από αυτές τις χώρες δεδομένη μέχρι τώρα. Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση, για ποιο λόγο έχουμε αυτό το διπλωματικό επεισόδιο, ότι πρόκειται περί επεισοδίου. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή από την πλευρά της, τη δυτική πλευρά είναι ότι Υπάρχει πράγματι φόβο τρομοκρατικού, τρομοκρατικού χτυπήματο τρομοκρατική επίθεση εναντίον δυτικών στόχων εντό τη Τουρκία. Γιατί οι δυτικέ κυβερνήσει, σύμφωνα με το αφήγημα πάντα, αρχικά εξετάζουμε το αφήγημα όπω πάντα άλλωστε. Σύμφωνα λοιπόν με το αφήγημα, η Τουρκία ε, δημιούργησε μια κατάσταση. Έκριθμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μάλλον από τη στιγμή που αποφάσισε να αρνηθεί να εγκρίνει την ένταξη των ε, ε, νέων υποψήφιων κρατών μελών ε, στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αναφέρομαι στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Όπω ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν πει όχι στην ένταξη των Σουηδών και των Φιλανδών. Τώρα φαίνεται τα γύρισαν για του Φιλανδού. Σε κάθε περίπτωση η Σουηδία είναι πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση έχει ε, ξεκαθαρίσει ο Ερντογάν ότι δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως σε κανέναν μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα θα το δώσει στους Σουηδούς. Αυτό βέβαια προκαλεί πανοκέφαλο στην, ε, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Ουάσιγκτον, κυρίως στην Ουάσιγκτον θα έλεγε κανεί. Και ω εκ τούτου αυτή η κατάσταση ξέρετε που μια χώρα κρατάει σε ομοιρία ουσιαστικά δύο άλλες χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ανατολική Συμμαχία, έχει οδηγήσει, έχει προκαλέσει ένα αντιτουρκικό κλίμα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε διότι δεν το βλέπουμε ίσω τόσο στη χώρα μα, αλλά υπάρχει σε άλλε ευρωπαϊκέ ε, χώρε και είναι ένα, ένα πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το, ε, το κλίμα, το αντιτουρκικό, διάφορε χώρε ε, ουσιαστικά το έχουν καλλιεργήσει. Το έχουν επιτρέψει, το έχουν αφήσει να εξελιχθεί, συγκεκριμένα οι Σουηδοί. Με ποιο τρόπο επιτρέποντας ουσιαστικά σε διάφορες ομάδες και δημοκρατικές και μη δημοκρατικές στις χώρες τους να δημιουργήσουν, να, μάλλον να διαμαρτυρηθούν, να πραγματοποιήσουν πορείες, διαδηλώσεις έξω από τουρκικές πρεσβείες και προξενία και έτσι καταλήξαμε στα ε, γεγονότα τα οποία του προηγούμενου μήνα, τα οποία ήταν... Ε, άκρο ανησυχητικά για την ε, τουρκική διπλωματία ε, Ποια είναι αυτά, οι πολίτες αντέδρασαν στην Ευρώπη και είχαμε σε διάφορες χώρες, στη Σουηδία, στην, ε, στη Γερμανία, στην Ολλανδία είχαμε περιπτώσεις όπου οι πολίτες ε, όχι απλά διαμαρτυρήθηκαν κατά τον Ερντογάν θυμάστε στη Σουηδία που κρέμασαν το ομοίωμα του Τούρκου ε, δυνάστη αλλά είχαμε και ε, έκτροπα όπου σε ε, ε, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις κάψανε διαμαρτυρώμενοι και το Κοράνι. Ε, εντάξει, είναι μια αντίδραση η οποία αρχικά επειδή έχουμε και εκδοτικό οίκο και επειδή ε, ε, έχω εκδώσει και πρόσφατα το, ε, το τελευταίο μου βιβλίο, προφανώς είναι αδιανόητο να καίμε βιβλία, αυτό θυμίζει εποχές να ζει, πιο κοντά με τον Ερντογάν πάει παρά με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, Πόσο μάλλον ε, θρησκευτικά βιβλία. Μπα περιπτώσει, όποια, όποια και είναι η θρησκεία κάποιου, ε, είναι μια πράξη ασέβεια. Δεν νικάς έτσι έναν πολιτισμό ο οποίος δεν σου κάνει, σου επιτίθεται. Το νοικά σε επίπεδο πολιτισμού και πάλι. Μπα ε, περιπτώσει, υπήρχε μια. Είναι καταδικαστέο το να καίμε βιβλία εν γέννη. Πόσο μάλλον ιερά βιβλία κάποια ε, θρησκεία. Παρόλα αυτά. Η αντίδραση αυτή προκλήθηκε ξεκάθαρα από τη από την φασιστική Τουρκία. Δηλαδή η αγανάκτηση αυτή, η αντίδραση του κόσμου, που πολλέ φορέ μπορεί να είναι και να μην είναι και πολιτικά ορθή, ή εν πάση περιπτώσει να έχει και μια πιο σκληρή μορφή και έκφανση, προκλήθηκε ξεκάθαρα αυτούργο αυτή τη αντίδραση, οποιαδήποτε και να είναι, είτε κρέμαζε τον Ορντογάν, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, διότι ένα ομοίωμα ήταν να και ο ίδιο, δεν μίλησε κανεί για λαϊκά δικαστήρια. Ε, ουσιαστικά, δείξαν οι άνθρωποι αυτοί την πολιτική του αντίδραση. Ήταν ένα πολιτικό μήνυμα ε, να κρεμαστεί ο Ντογκάν, δηλαδή να, ε, να καρατομηθεί από την ηγεσία τη χώρα. Δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Βέβαια, πόνεσε πολύ του Τούρκου, του τσέτσουξε πολύ του Τούρκου, ε, το οποίο από μόνο του είναι ε, κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Και εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι υπάρχει, δημιουργείται ένα κλίμα εδώ πέρα, ε, το οποίο κλίμα προφανώ, ιδίω όσον αφορά το θέμα του Κορανίου. Ήταν αυτό που έχει δώσει την αφορμή, αν θέλετε, για να πούνε αυτέ οι δυτικέ κυβερνήσει στην Τουρκία ότι ε, πολύ πιθανό επειδή έχετε φαστικοποιήσει την κοινωνία σα και είναι ε, φονταμενταλιστικά, θρησκευτικά ε, ακραίοι, με, με, μερίδα του κόσμου. Μεγάλη, αλλά όχι όλο ο κόσμο, αλλά με μεγάλη μερίδα του κόσμου έχει φαστικοποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό: ριζοσπαστικό Ισλάμ, φονταμενταλιστικό Ισλάμ, τρομοκρατικό Ισλάμ. Αυτό ουσιαστικά. Ε, φωτογράφησαν οι δυτικέ κυβερνήσει και από τη στιγμή λοιπόν που έχετε για να υποστηρίξετε και το, το, την ηγεσία σα στη χώρα, το ΑΚΕΠΕΝΟ έχετε φασιστικοποιήσει και ριζοσπαστικοποιήσει πολλού ανθρώπου και σε επίπεδο σκεφτικό Αυτοί ε, έχουν, ε, θα στρέψουν τα ε, βέλη του και μάλλον μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν και επιθέσει κατά των προξενείων και των πρεσβειών μα. Γι' αυτό και κλείνουμε ε, τα προξενία και τι πρεσβείε μα, διότι δηλαδή, θα γίνουν στόχοι. Προσέξτε όμω, μετά από τα. Από τι εκδηλώσει και τι κατά τη Τουρκία, οι οποίε όμω προκλήθηκαν και ξεκίνησαν από την ε, αντιευρωπαϊκή, αντινατοϊκή, αντιδυτική, θα έλεγα εγώ, ορθότερα αντιδυτική, και αυτό, αυτό, θα πρέπει να λέμε μάλλον, αντιδυτική στάση τη Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει θέση εντό του ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκή της ευρωπαϊκής οικογένειας, εντός του ευρωπαϊκού ιδεώδους, στο δυτικό ας το πούμε έτσι πολιτισμό, δεν έχει καμία σχέση, το δείχνει αυτό με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και τώρα που πετέθηκε ζήτημα και που βρέθηκαν στο έλεος της όχι η Ελλάδα, αλλά δύο άλλες χώρες, δηλαδή η, Φιλανδία η, Σου, η Φιλανδία και η Σουηδία, είδαμε αντιδράσεις. Αυτό δηλαδή που δεν κάνουμε εμείς εδώ, να αντιδρούμε και να διαμαρτυρόμαστε εναντίον της Τουρκίας, το κάνανε Φιλανδοί και Σουηδοί επειδή του είπαν όχι, τους παγώσαν τη δικασία για να μπουν στον ΝΑΤΟ. Μάθανε λοιπόν, είδαν λοιπόν και άλλοι Ευρωπαίοι τι σημαίνει να έχει απέναντί σου το φασίστα που λέγεται Τούρκο. Όταν λοιπόν τον έχει απέναντί σου και βλέπει το πραγματικό του πρόσωπο, αντιδρά. Και αντιδρά και με το από τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Για μένα η ευθύνη βρίσκεται αποκλειστικά στο φασιστικό μόρφωμα που λέγεται Τουρκικό Κράτο. Σε κανέναν άλλον. Ό,τι και να κάνουν οι πολίτε είναι απόρρια τη πολιτική τη Άγγελα. Βλέποντα λοιπόν το φασιστικό τη προσωπείο, αντέδρασαν οι πολίτε, είδατε τον τρόπο που αντέδρασαν και. Λένε τώρα οι κυβερνήσει, δεν θέλουμε να γίνουμε στόχο σα, διότι όπω είπαμε έχουν μπολιάσει του ε, πολίτε του ε, το, ε, επί δεκαετίε τώρα με φασιστικέ ιδεολογίε, με ισλαμικέ φονταμεταλιστικέ ιδεολογίε, οι οποίε οδηγούν σε βία. Δεν είναι τυχαίο που πριν από ένα μήνα βουλευτή του ΑΚΕΠΕ στην πόλη Νόη στην Γερμανία είπε ουσιαστικά σε ε, ακροατήριο. Προεκλογικό ουσιαστικά, δηλαδή σε ε, Τούρκου, Γερμανία, Σιμιονότητα εκεί, ότι όπου βρείτε του εχθρού μα, εξ, εξολοθρέψτε του. Καταστρέψτε και εξολοθρέψτε του εχθρού μα, εννοώντα Κούρδου και πολιτικού αντιπάλου. Οι άνθρωποι είναι κανίβαλοι. Γιατί να μην το λέμε από τη στιγμή που το λένε μόνοι του. Δηλαδή, τι άλλο χρειάζεται. Οι άνθρωποι είναι κανίβαλοι και έχουν ριζοσπαστικοποιήσει κόσμο όχι μόνο στη χώρα του, αλλά και σε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Σα πληροφορώ ότι είναι, ε, είναι, πολύ μικρό το μέτρο να κλείνουν πρεσβείε και προξενία στην Τουρκία σε τέτοιε περιόδου που, που, υπάρχει η έξαρση του εθνικισμού, του τουρκικού σοβινισμού. Αδιανόητο να είσαι Τούρκο και εθνικιστή, είναι αδιανόητο για μένα. Δεν, δεν, ξέρω για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι τι προβάλλουν και είναι εθνικιστέ. Μπα περιπτώσει, είναι από μόνο του το, το, το α, παράλογο πόσο μάλλον να είσαι και Τούρκο εθνικιστή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ριζο ριζοσπαστικοποιημένοι και στην Ευρώπη. Και είναι αυτοί, μάλιστα, υπάρχει τεράστιο δίκτυο δολοφόνων, φωνιάδων δολοφόνων, που έχουν ε, πραγματοποιήσει επιθέσει σε μέλη τη ε, πολιτική, ε, πολιτικού αντιφρονούντε εν πάση περιπτώσει, ή ανθρώπου που διαφωνούν με τον Ερντογάν και έχουν καταφύγει στην Ευρώπη, έχουν λάβει πολιτικό άσυλο, είτε αυτοί είναι Τούρκοι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πρώην πολιτικοί δήμαρχοι, είτε είναι Κούρδοι, είτε είναι γκουλενιστέ και άλλοι και του απειλούν, απειλούν μέχρι και βουλευτέ. Απειλούν μέχρι και βουλευτέ και πραγματοποιούν και δολοφονικέ επιθέσει, όπω έγινε στη Γαλλία ε, φέτο και πριν ε, χρόνια με τι τρει κοπέλε στο ε, στο πολιτιστικό κέντρο που δολοφονήθηκαν. Ε, άρα, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα. Η Τουρκία έχει χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο με την, ε, με την εγκληματική ΜΙΤ, που θα έπρεπε να μπει στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ακούστε το και αυτό. Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών θα έπρεπε να μπει στον κατάλογο των, εγκλημα... των, τρομοκρατικών οργανώσεων, διότι είναι αυτή που βρίσκεται πίσω από την παγκόσμια τρομοκρατία σήμερα. Πίσω από το ISIS, πίσω από τον ΤΑΕΣ, πίσω από την Αλ-Κάιντα. Ποιο είναι. Από τη που είναι η ΜΙΤ, προφανώ και πρέπει να μπει και η ΜΙΤ μαζί με την Χαγιά Ταχρήρα Αλνούστρα και την αλ στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτονόητο είναι, αλλά για να το κάνει αυτό. Πρέπει προηγουμένω να έχει υποθεί δημοσίω να έχει κάποιο το πολιτικό σθένο και να μην είναι ανδρίκελα σαν του Ελλαδίτε πολιτικού και του Κυπρίου και να πούνε ότι η Τουρκία είναι πίσω από την παγκόσμια τρομοκρατία. Κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι, κανεί δεν το λέει. Η Ελλάδα πρέπει να το πει, ο Ελληνισμό πρέπει να το πει, γιατί η Ελλάδα δέχεται την απειλή αυτή και γυτνιάζουμε δυστυχώ με αυτό το μόρφωμα. Δεν το έχουμε πει, άρα δεν έχουμε στοιχειοθετήσει. Την, δεν έχουμε χτίσει την υπόθεση για να πάμε στο επόμενο βήμα να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί η ΜΙΤ στι λίστε τρομοκρατικών οργανώσεων, διότι είναι. Και όχι μόνο εκεί, και στην Ευρώπη προκαλεί, έχει δημιουργήσει, έχει χτίσει τέτοια δίκτυα τρομοκρατικά, τα οποία ουσιαστικά δίκτυα, όπως είπα, διεξάγουν τρομοκρατικές δράσεις, εκτελούν ανθρώπους, εγκλήματα, διαπράττουν εγκλήματα και δολοφονίες, τρομοκρατούν κόσμο, αναγκάζουν κόσμο να, κάνουν να, 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 να κόσμο διαφόρους Κούρδους για παράδειγμα ή Άλλου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν που διεξάγουν διαμαρτυρίε ή πορείε. Στη Γερμανία π.χ. εναντίον του Ερντογάν του προπυλακίζουν, του επιτίθενται, του εκφοβίζουν, σπάνε καταστήματα ε, Κούρδων ή πολιτικών αντιπάλων ή προσφύγων, απλών προσφύγων που φύγαν από την Τουρκία, σπάνε, καταστρέφουν περιουσίε, επιτίθενται, επιτίθενται σε ανθρώπου στη μέση του δρόμου. Αυτό είναι η Τουρκία σήμερα. Άρα το δίκτυο υπάρχει, υπάρχει ένα, ε, μια κατηγορία τρομοκρατία. Κρατική τρομοκρατία, η τρομοκρατία είναι διαφορετική η τρομοκρατία από οργανώσει, είναι διαφορετική η τρομοκρατία που υποστηρίζεται από, τρο, από κράτη, όπω είναι η Τουρκία εν και είναι διαφορετική η τρομοκρατία από τα ίδια τα κράτη. Δηλαδή, είναι τρει κατηγορίε τρομοκρατία, από οργανώσει και με μονομένου προσωπικότητε, από πάλι από αλλά υποστηριζόμενε από κράτο, εν προκειμένου η Τουρκία. Και τρίτη κατηγορία είναι όταν ένα κράτο είναι τρομοκρατικό εναντίον των πολιτών του, όπω είναι η Τουρκία ε, σήμερα. Αλλά η Τουρκία είναι αυτή που έχει επεκτείνει την έννοια τη τρομοκρατία, τη κρατική ουσιαστικά τρομοκρατία. Την έχει επεκτείνει εκτό των συνόρων τη. Είναι απίστευτο αυτό, που έχουν κάνει οι Τούρκοι. Πλέον σε κυνηγάνε και σε υποβάλλουν σε καταπίεση, καταστολή, τρομοκρατία, επιθέσει και εκτό συνόρων με αυτό το δίκτυο που έχει στήσει η ΜΙΤ, που είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή μπορούμε να τα δούμε και στην Ελλάδα αυτά. Ευτυχώ η ΑΕΠ είναι αυτή η οποία φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών μα και ευτυχώ έχουμε δομέ κρατικέ που ακόμα κρατάνε ένα επίπεδο και δεν έχουν κομματικοποιηθεί. Αν και επιχειρούν, να ξέρετε, να τι βάλουν στο κομματικό του μαγαζί, ιδίω η κυβέρνηση τη Δημοκρατία.